Ήταν ένας δρόμος που ήξερα από μικρός. Και θέλω να σου πω ότι από την πρώτη φορά που έφτασε σε αυτήν την πλατεία εδώ, μόλις είχα μπει στο γυμνάσιο, μέχρι τώρα, κάθε φορά που φτάνω σε αυτήν την πλατεία, νομίζω πως είναι σκηνικό. Είναι απέναντι η εκκλησία που είναι η κρύπτη της Αγίας Φιλοθέης, τα δέντρα, οι πολυκατοικίες. Ήταν πάντα το Ατενέ, το οποίο είχε απ' έξω και έχει ακόμα ευτυχώς αυτή τη μεγάλη προμετωπίδα που λέει με αυτά τα καλλιγραφικά γράμματα Ατενέ. Μπορεί να μην ήταν κεντρικό σινεμά σε το Vox ή τα άλλα, αλλά και μόνο όταν το βλέπεις απ' έξω, σου έκανε ότι είναι ένα πολύ σημαντικό σινεμά. Φυσικά ήταν ένα σινεμά από αυτά που τότε υπήρχαν πάρα πολλά στην Αθήνα. Το οποίο θα είναι ένα σινεμά και για τις ελληνικές, αλλά και τις ξένες, επαναλαμβάνουν όχι μόνο τις ταινίες που είχαν πετύχει μόνιμα, αλλά και όλες τις ταινίες του εμπορικές ενδιαφέρον τον κόσμο τα προηγούμενα 20 χρόνια. Δηλαδή μπορούσε το 70 να δείξει μια ταινία που είχε πετύχει σινεμά του 48. Δεν μετάγονταν κόπιες, δεν υπήρχαν ψηφιακά τα πράγματα. Πρέπει να ξέρετε ότι πολλές ταινίες ελληνικές διασώθηκαν και δεν χάθηκαν, δεν καταστράφηκαν, γιατί κάποιοι που είχαν σινεμά είχαν ξεχάσει να τις γυρίσουν πίσω και τις είχαν βάλει σε ένα δουλάπι, σε μια αποθήκη και τις σώθηκαν. Το αλλιώ μετά την ταινία του Χάρη Κλίν, την εποχή που ο Χάρη Κλίν έσκυζε. 1982, είχα περάσει 12 χρόνια από την αρχή να πηγαίνει στο Παλαιόνιακο Σινέμα, πήγαινε στο Νέο Ελληνικό Σινέμα, που τα σινεμά κρίναν σημερινά και θερινά ξέσπουλα που λένε, για όσους σούπερ μάρκετ, δημοσιογραφίες, ό,τι θέλει την όψη. Αλλά το 1982, και ο κόσμος έφυγε το σινεμά. Είχε την τηλεόραση, το 1982 όμως. Ο κόσμος είχε ψήφι να βαριέται το Νέο Ελληνικό Σινεμά και το έδειχνε. Και το πρόεδρο πιάνει φτάνω, με αυτή τη στιγμή δεν τολμούσε κανείς να πει κάτι κακό. Το 1982 μάλιστα πήγαινε δύο μαζί ταινίες και οι δύο σαφίριζαν σύνολο τ' άλλα και τα μία του κινηματογράφου. Το ήταν το Αλαλού και το άλλο ήταν που έγινε την ταινία του Περάκη που ήταν τα Αλφα Κόλλα. Το νέο ελληνικό σινεμά είναι μια προσπάθεια να ξανασυστηθεί το παλιό ελληνικό σινεμά, αλλά αποτυχημένο. Εκεί λοιπόν ο Χαρακλήν αποφάσισε να κάνει τη σινεμά και έκανε το Αλαλού. Πήρε τρεις σκηνοθέτες, ένας Ρατούσιος Μαραγλής, και έγραψε το σενάριο βέβαια μαζί με τον συγχωρεμένο και τον πολύ καλό φίλο συνεργάτη, τον Γιώργο Τρακουλίδη. Με πάρα πολύ μεγάλο και καλό κάστρο των ιδιών, με πάρα πολύ καλή παραγωγή, κομμωδία, σάτυρα, αλλά και πολύ σκεπτόμενη, όπου είναι συμπολιδωτή. Υπάρχει μια ιστορία που σατυρίζει την Γκόλφο και τα παλιά τις ταινίες του Φουσανέλλας. Υπάρχει μια ταινία που σατυρίζει τα αστυνομικά του Γιάννη Μαρή. Έκανε 299.000 εισιτήρια στην Αθήνα, που εκείνη την εποχή τα εισιτήρια στην στιγμή λόγω του νέου του σινεμά μετριώτησαν σε 30-40-50.000 εισιτήρια. Ήταν πάρα πολλά. Είχε έρθει πρώτη σε εισπράξη αυτή τη σεζόν και είχε υπευθεί σε θερινά σινεμά. Πριν έχει υπευθεί και εδώ. Όλοι πηγαίνουν να δουν αυτή την ταινία, όχι μόνο για τον Χάρη Κλίν που τον αγαπούσαν. Μάλιστα, εδώ ο Χάρη Κλίν παρουσιάζει τον Δραμπάκουλα, τον περίφημο τύπο του, τον βλάχο που μετά έγινε το όνομά του μύθος. Ο κόσμος πηγαίνει στο σινεμά να δείτε το Λαλούμ, γιατί εκείνη την εποχή δεν ήταν πολύ εύκολο, αν εξαιρέσεις επιθεωρήσεις, να ακούσει κάποια λεφτά. Η τηλεόραση ήταν στενός προωθές στην δημοκρατία, υπήρχε μόνο δύο κανάλια στη τηλεόραση, η ενέργεια η ΕΡΤ, υπήρχε μόνο δύο ραδιόφωνα, δεν μπορούσε να καταλάβετε πόσο σωστά ήταν τα πράγματα για την εποχή. Θα σου πω απλώς ότι το 1900, εκεί πάνω στο 81, και μάλιστα αφού είχε έρθει το Πασόκ στην ουσία, η ελεύθερη σκηνή που έσχιζε με την στιγμή, βάζει τα καλύτερα της νούμερα και τα έκανε ένα τηλεοπτικό στην ΕΡΤ και έγινε στερής. Γιατί επιτράπηκε με πλήρη αυτή η πολιτική σάτυρα στην ελληνική τηλεόραση. Ο κόσμος λοιπόν δεν πήγε εύκολα σε σινεμά το καλοκαίρι, σε το Ατενέ, να
ή το Λελούμ, μόνο για ρίσκα καθημερινή του Χάρι Φλίν, γιατί είναι κομμουνίδι σε βάλ, να σε δώσει. Ερχόταν όπως πηγαίνει σε μια εκθεώρηση για να ακούσει αυτά που δεν άκουγε πουθενά αλλού. Μια υπερπαραγωγή της Brasserie Films Hellas Limited. New York, London, Τρίκαλα.